σήμερα το μάθημα είναι πάρα πολύ πρακτικό. Και έχει να κάνει με τις περίφημες νοητικές βιταμίνες. Τι είναι αυτό το πράγμα. Καταρχάς, να συνεχίσω αυτό που έλεγα. Και έχει μεγάλη σημασία και έχει σχέση με το σημερινό μάθημα. Κατά το ο Θεός μας έχει ορίσει σε κάποια θέση και σε κάποια σχολεία. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε έναν ανεξάρτητα με τον κοσμικό μας αυτό, την εργασία που κάνουμε στο... Έχουμε, έχουμε έναν ρόλο στην, στην, στο σύμπαν. Έχουμε να επιτελέσουμε ένα ρόλο. Το να το βρούμε αυτόν τον ρόλο, όπως ο Σοκράτης για παράδειγμα, είχε ένα ρόλο. Και με αυτόν τον ρόλο δεν ήταν ότι έγινε διάσημος και έμεινε στην ιστορία, αλλά ε, επιτέλεσε αυτόν τον ρόλο πρωτίστως για τον εαυτό του. Καθήκον ήταν, είναι καθήκον, ακριβώς. Ακριβώς αυτό λέει λένε. Το καθήκον είναι στοϊκή έννοια, έτσι. Η στοϊκή το, το, το όρισαν πρώτο. Ε, εμείς φέρουμε μία θεότητα μέσα μας στην πραγματικότητα. Αυτή η θεότητα δεν είναι τίποτα άλλο από τη διασύνδεσή μας με το όλον. Όπως έχουμε πει, οι στοικοί πιστεύουν στην κοσμική συμπάθεια. Δηλαδή, στην συνένωση, την οργανική διασύνδεση όλων των φαινομένων και όλων των όντων μέσα στο σύμπαν. Ο τρόπος με τον οποίο συνδυόμαστε με το σύμπαν είναι η ασχολία μας. Πώς μπορώ εγώ να βρω τον προορισμό της ζωής μου. Τον προορισμό της ζωής μου το βρίσκω όταν ξέρω τι μ' αρέσει να κάνω, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο μπορώ να το κάνω ευχάριστα, χωρί να κουράζομαι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που σε ορισμένε σχολείε μπορούν να ασχολούνται συνεχώ. Συν τι, πώς μου αρέσει να προσφέρω, γιατί ο προορισμός της ζωής μου θα είναι αυτό που εγώ κάνω πολύ καλά, αλλά θα είναι και ένα είδος προσφοράς προς τον κόσμο. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον κοσμικό μου αυτό, από τον κανονικό καθημερινό μου αυτό. Εντάξει. Άρα λοιπόν, μακάρι να έρθει μία εποχή που θα δουλεύουν τα ρομπότ και εμείς θα καθόμαστε. <laughs> ναι, ναι. Δεν είναι καλύτερα. Προ, πολύ καλύτερα. Δεν είναι καλύτερα. Για, θα μπορεί, ε, έχουν, βρεθεί, έχουν, έχουν, σκεφτεί πολλά. Δεν ξέρω αν θα τα... Αν θα μπορέσουν οι άνθρωποι ποτέ να τα κάνουν πράξη. Έχουν πει για παράδειγμα ότι ο κάθε άνθρωπος να έχει ένα ρομπότ που θα δουλεύει το ρομπότ για αυτόν και να εισπράττει τα λεφτά ο άνθρωπος. Εγώ έχω ένα ρομπότ, ένα ρομπότ σκούπα. Ναι, εννοώ ναι, ένα ρομπότ, ναι, 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 <collectors Pent> κανονικό ρομπότ που θα μπορεί να εργάζεται. Έτσι τραφούν οι ρόλοι, να τα ρομπότ να, να δουλεύουν Είπα ότι οι αλλαγέ θα γίνονται πολύ γρήγορα και θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Ε, η σύνδεση, η σύνδεση του νοητού κόσμου, υπάρχει ο νοητός κόσμος και ο αισθητός κόσμος. Σωστά. Η σύνδεση του νοητού και του υλικού κόσμου γίνεται με ένα ειδικό στρώμα που λέγεται εθέρας κατά την αρχαία ελληνική αντίληψη. Δηλαδή ο εθέρας είναι το όριο μεταξύ του υλικού και του, και του νοητού κόσμου. Είναι το στρώμα κατά το οποίο μεταφέρεται η νοητή βούληση στον υλικό κόσμο. Μέσω αυτού του στρώματος του εθέρα γίνεται αυτή η οργανική διασύνδεση όλων των πραγμάτων. Δηλαδή, κατά τους στοικούς δεν υπάρχει κενό, δεν υπάρχει κενό, πουθενά δεν υπάρχει κενό και αυτό που εμείς ονομάζουμε κενό, στην πραγματικότητα είναι, υπάρχει ένα στρώμα το οποίο εμείς, αν μπορούσαμε να δούμε το ένα στον άλλο, είμαστε ενωμένοι σε αυτό το πράγμα μέσα. Και είμαστε ενωμένοι με το σύμπαν. Και όλο το πράγμα, το σύμπαν, εμείς είμαστε σαν μία μάζα ολόκληρη. Αν το δου, μπορούσαμε να το δούμε στη διάσταση του εθέρος. Ε, Λοιπόν, μια στιγμή να το δούμε αυτό. Επίσης, έχουμε πει το εξή, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Με στιγμή να το, να το βρω, να σας πω κάτι άλλο. Είναι αυτό. Εμείς αποτελούμαστε από σώμα, ψυχή και νου. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Αυτά είναι τα στοιχεία σου. Του σώματος στοιχεία είναι οι αισθήσει, της ψυχής είναι οι οθήσεις, του νου είναι τα δόγματα. Για, τα, για τις αισθήσεις δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση. Για τα δόγματα το έχουμε αναλύσει την προηγούμενη φορά πολύ. Πάμε να δούμε τι είναι οι οθήσεις. Κατά τους τοικούς, η ψυχή δεν κάνει παρά μόνο ένα πράγμα. Μας σωθεί. Μας σωθεί να κάνουμε πράγματα. Κάποια πράγματα μας σωθεί να τα κάνουμε καλύτερα και κάποια πράγματα μα σωθεί να τα κάνουμε χειρότερα. Η, η, ψυχή μας μπρόχνει προ κάπου δηλαδή. Η ψυχή μα μας μπρόχνει. Αυτό κάνει. Η ψυχή. Η, είναι άλλο πράγμα η ψυχή μας και άλλο πράγμα η προσωπικότητά μας. Η ψυχή οθεί την προσωπικότητα σε ένα μονοπάτι. Είναι πολύ χρήσιμο να βρούμε ποιο είναι αυτό το μονοπάτι και να το περπατήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Θα είναι πολύ σημαντικό για μας, τότε θα νιώσουμε την πραγματική ευτυχία αλλά θα είναι καλύτερο και για το σύμπαν, διότι θα αποκτήσει ένα συνειδητό μέλος. Είμαστε συνδεδεμένοι. Δεν είμαστε συνειδητά συνδεδεμένοι με το σύμπαν. Δεν ξέρουμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να επιτελέσουμε καλά το έργο που μας έχει αναθέσει. Όσο ο άνθρωπος νιώθει δυστυχισμένος, Νιώθει δυστυχισμένου κατά του τρο... τοικού μόνο για ένα πράγμα. Γιατί δεν ακολουθεί το δρόμο που τον οθεί η ψυχή του. Αυτό είναι η διαφορά κατά του στοικούς ευτυχία και δυστυχία. Όσο δεν προχωρά προ τον αληθινό σου προορισμό, τόσο θα είσαι πάντα δυστυχισμένο όσα και να έχει, ό,τι και να γίνει. Πραγματικά ευτυχισμένο θα γίνει όταν ακολουθήσει την όθηση που σου δίνει η ψυχή προ το κομμάτι που λέγεται ο προορισμό τη ζωή σου. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Mm -hmm. Τώρα, α, μ, στην φύση. Είμαστε, είπαμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με το σύμπαν. Σωστά. Σωστά. Είπαμε ότι είμαστε ένα με το σύμπαν και έχουμε τη δυνατότητα να αντλούμε από αυτό. Το σύμπαν όμως είναι άπειρο. Σωστά. Και το σύμπαν έχει πολλά όμορφα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Αν λοιπόν πράγματι ισχύει αυτό που λένε στο εκεί και είμαστε συνδεδεμένοι με το σύμπαν, πράγματι είμαστε συνδεδεμένοι με το σύμπαν, τότε εμεί μπορούμε να αντλήσουμε από αυτό ό,τι θέλουμε. Με κάποιο τρόπο θα μπορούμε να αντλήσουμε από το σύμπαν οτιδήποτε μας αρέσει. Πώς θα γίνει όμως αυτό. Τι μπορεί να μας αρέσει στο σύμπαν. Τι θα θέλαμε να είχαμε στη ζωή μας. Για να δούμε ορισμένα πράγματα που θα συμφωνήσουμε ότι θέλαμε. Θα, θα, θέλουμε να έχουμε ας πούμε γαλήνη, χαρά, Αρμονία, αλήθεια, καλοσύνη, ομορφιά, ελευθερία, ειρήνη, εμπιστοσύνη, ευγνωμοσύνη, ακυρεότητα, οικονομική ανεξαρτησία, επιτυχία, ευεξία, υγεία, ανθρωπιά, σοφία, υπευθυνότητα, όλα αυτά θα θέλαμε να τα έχουμε. Ε, θα, θέλαμε. θα θέλαμε να τα έχουμε. Ε, α, αφού λοιπόν κάναμε την υπόθεση ότι είμαστε συνδεδεμένοι με το Σύμπαν και το Σύμπαν τα έχει αυτά, δεν τα έχει μέσα του. Αφού λοιπόν είμαστε συνδεδεμένοι με αυτό, δεν είναι δεν είναι επόμενο να σκεφτούμε ότι μπορούμε να τα αντλήσουμε. Με κάποιο τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος. Απλά πρέπει να συνδεθούμε μέσω, μέσω του, εθέρα, μέσα στον εθέρα, να συνδεθούμε και να στρέψουμε τη το νου μας προς τη συχνότητα αυτών εδώ. Όλα αυτά εδώ είναι συχνότητες. Όλα αυτά υπάρχουν στο σύμπαν. Σωστά. Και άλλα πολλά. Και καλά και κακά και το σύμπαν είναι άπειρο. Όλα τα έχει μέσα. Εμεί όμω θα θέλαμε μια ζωή που να τα έχει όλα αυτά. Δεν θα θέλαμε. Φελαιό. Άρα λοιπόν, θα προσπαθήσουμε σήμερα να κάνουμε το εξή. Να δούμε πώς μπορούμε Φελαιό. να τα βιώσουμε, άσχετα άμα τα έχουμε ή δεν τα έχουμε. λέει εδώ ο Μάρκος Αβρίλιος. Όλα εκείνα για τα οποία εύχεσαι να έρθουν μετά από ορισμένο χρόνο, μπορείς πλέον να τα έχεις, αρκεί να μην τα αρνείσαι στον εαυτό σου από φθόνο. Τι λέει εδώ. <Τοχε> δηλαδή, αν εσύ συντονίσεις, ρυθμίσεις τον εαυτό σου έτσι ώστε να μην φθονεί, να μην ζηλεύει, να μην έχει αρνητικ πολλά αρνητικά συναισθήματα, τότε εσύ μπορεί να έχει τα πάντα ακόμα και αν αυτά είναι να τα αποκτήσει στο μέλλον. Ακόμα και τα, όλα τα πράγματα τα οποία θα θέλατε να αποκτήσετε στο μέλλον, αλλά δεν τα έχετε αποκτήσει τώρα, μπορείτε να τα πλέον να τα έχετε τώρα αυτή τη στιγμή και να μην αρνείστε τίποτα. Και να μην στερείστε τίποτα. Όλα τα πράγματα στη ζωή μπορεί να τα έχει κάποιος ή τουλάχιστον να τα βιώνει. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα λέγεται, το έχουμε ονομάσει νοητική βιταμίνη. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε επιτυχία. Α πούμε, οικονομική ανεξαρτησία. <coughs> Α πάρουμε την οικονομική ανεξαρτησία. ας πούμε ότι κάποιο δεν έχει οικονομική ανεξαρτησία και θέλει να την αποκτήσει. Είναι κάτι που θα το έχει στο μέλλον. Παρόλο ότι είναι κάτι που θα το έχει στο μέλλον, μπορεί να πάρει μία. να βιώσει τη χαρά που θα του δώσει η οικονομική ανεξαρτησία τώρα, πριν ακόμα το αποκτήσει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί, διότι Μέσω του εθέρα μπορεί να συντονιστεί με αυτή την έννοια και να βιώσει αυτή τη χαρά που του δίνει η οικονομική ανεξαρτησία. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή απλά κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή, δεν αισθανόμαστε οικονομική ανεξαρτησία, ναι. βιώνουμε τη μη οικονο την οικονομική δέσμευση, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ναι. Άρα μπορούμε, άρα ό,τι θέλουμε να το αποκτήσουμε χωρίς πρόβλημα. Μέσω της νοητικής μας κατάστασης. Πώς γίνεται αυτό. Θα κάνουμε το εξή. Είναι... Το πρώτο που πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε αυτό που θέλουμε. Και το δεύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι με ηρεμία να συντονιστούμε με την ακτίνα του. Με πίστη. Η όλη διαδικασία πρέπει να έχει πίστη. Πρέπει να το πιστεύω αυτό. Η πίστη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η πίστη δεν είναι ψέμα. Θα, θα εξηγήσω αυτό. Για παράδειγμα, η χαρά. Πώς θα ορίσουμε τη λέξη χαρά, την έννοια χαρά. Πώς θα την εννοήσουμε. Όταν βιώνω κάτι με την ψυχή μου, ας πούμε, είναι, αυτή είναι, δική μου ορισμή, πρέπει να ορίσω εγώ την έννοια με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να μου προκαλεί συναισθηματική συγκίνηση. <Κι> δηλαδή, θα πει συναισθηματική συγκίνηση. Να μου κάνει κλικ αυτός ο ορισμός, να μου αρέσει που το βλέπω και το ακούω. Και ταυτόχρονα, για ένα λεπτό, να το, να το δημιουργήσω ως εικόνα και να συγκεντρωθώ σε αυτήν. Τι είναι, ας πούμε, η γαλήνη. Το ορίζουμε οι δραστηριότητες που με φέρνουν κοντά στην ψυχή μου, αλλά ο καθένας μπορεί να το ορίσει όπως θέλει. Τι είναι αυτό σαν εικόνα η γαλήνη. Μπορείτε να βάλετε τη γαλήνη σαν εικόνα. Μια εικόνα. Στο μυαλό. Τη θάλασσα, ας πούμε, ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα μπορεί να είναι εικόνα της γαλήνης. Yeah. Μπορεί να συγκεντρωθείς για ένα λεπτό σε αυτό και να αντλήσεις συναισθήματα που έχουν να κάνουν με αυτό το πράγμα. Yeah. Χωρίς απαραίτητα σου ανήκει το, να σου ανήκει κάποιο σπίτι κοντά στη θάλασσα. Yeah. Τώρα θα μου πείτε, γιατί θα το κάνω αυτό. Για ένα πολύ απλό λόγο. Για να, ε, για να εμφανίσει τη γαλήνη στη ζωή σου. Γιατί για να πετύχει κάτι, πρώτα πρέπει να το εμφανίσεις στη ζωή σου. Και μετά σιγά σιγά να του δίνει χώρο. Άλλο, η αρμονία. Πώς μπορεί να οριστεί η αρμονία, Η ροή τη συμπαντική αγάπη. Α πούμε το έχουμε ορίσει εδώ. Η ροή τη συμπαντική αγάπη. Πώ αυτό μπορεί να γίνει η εικόνα, Μόλις το συλλάβουμε ως εικόνα, συγκεντρωνόμαστε σε αυτό, συγκεντρωνόμαστε σε αυτό και λαμβάνουμε όλα τα συναισθήματα, προ, προ, προσπαθούμε να πετύχουμε συγκεντρωμένη μια συναισθηματική συγκίνηση. Να λάβουμε δηλαδή τα συναισθήματα που μας προκαλεί αυτό, το προκαλούσε αυτό το πράγμα, αν το είχαμε τώρα. Αυτή τη στιγμή. Μα το έχουμε τώρα. Ναι, διότι συνδεόμενοι με τον Εθέρα βιώνουμε αυτή την κατάσταση πριν ακόμα συμβεί. Αυτό το κάνουμε έτσι κι αλλιώς επαναλαμβάνω, διότι το ίδιο πράγμα κάνουμε εμείς, αλλά στο παρελθόν. Βιώνουμε πράγματα του παρελθόντος ιδίως κακά, δεν βιώνουμε, δεν λαμβάνουμε Συναισθήματα από το παρελθόν, από παρελθόντα, γεγονότα τα οποία τα βιώνουμε στο τώρα. Δηλαδή, όταν σκέφτομαι μία απόρριψη στο παρελθόν, που μου συνέβη στο παρελθόν, δεν λαμβάνω αρνητικά συναισθήματα στο τώρα. Γίνεται ή δεν γίνεται. Ωραία. Αφού μπορώ να, να παίρνω από το, το παρελθόν, μπορώ και από το μέλλον. Μπορώ και από το μέλλον. Γιατί να μπορώ μόνο στο κακό και να μην μπορώ και στο καλό, δηλαδή. Το το ένα. Νομίζει ότι το έχει ζήσει. Νομίζει ότι. Το Ωραία, μπορεί να το μάθει λοιπόν. Καταρχά, αυτό που πρέπει να πούμε το εξή. Αυτό που ζει στο παρελθόν δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι όπω το έζησε εσύ και όπω το καταχωρήσει, έχει καταχωρηθεί στον τρόπο από κερί. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι είναι η πραγματικότητα. Και όπω. Ποιο. Δε, δεν είναι. πραγματικότητα, δεν είναι. Για σένα είναι ότι, πραγματικότητα είναι ότι σου προκαλεί συναισθηματική συγκίνηση. Αυτό είναι μόνο πραγματικότητα. Και πραγματι... να μπορείς όμως να πετύχεις συναισθηματική συγκίνηση για κάτι το οποίο πρόκειται να το σου συμβεί. Yeah. Το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό. Δηλαδή, okay. η, 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 το συνέστημα το θυμόειδες καταλαβαίνει μόνο το τώρα, δεν καταλαβαίνει το πριν το μετά. Δεν το ξέρει σαν χρόνο. Δεν ξέρει το, τη διαφορά του χρόνου βιώνει αυτό που του βάλει να παίξει. Είναι κασέτα. Του βάζει ένα γεγονό παρελθωτικό, παίζει αυτό, Του βάζει ένα άλλο γεγονό, παίζει το άλλο. Όπω ακριβώ μπορεί από το παρελθόν να αντλήσει πράγματα. Όταν λέμε αντλώ πράγματα από το παρελθόν, τι σημαίνει. Ότι πάω στο στρώμα μου από κερί, βρίσκω μια εντύπωση και από αυτήν αντλώ συναισθηματική συγκίνηση. Μα και η οικονομική ανεξαρτησία μέσα μου μια εντύπωση είναι. Και την οποία την οδηγώ και τη φτιάχνω με τον ορισμό.